Καταρακτώδεις βροχές με τη νύχτα να γίνεται μέρα από τις αστραπές στο νομό Ηρακλείου και με το χαλάζι να κάνει έντονα την εμφάνισή του στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο επίσης βυθίστηκε στο σκοτάδι εξαιτίας προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Από τις αστραπές είχαμε διακοπή ρεύματος στα μισά χωριά του οροπεδίου Λασιθίου, κυρίως στο νότιο τμήμα. Αυτό παρουσιάστηκε γιατί έπεσε κεραυνός σε μια κολόνα της ΔΕΗ στην περιοχή των ποτάμων. Γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ είχαμε έντονη χαλαζόπτωση και στη συνέχεια δυνατή καταιγίδα με πάρα πολλές αστραπές και κεραυνός. Το χαλάζι αυτό ήταν πολύ έντονο, πολύ δυνατό και διήρκησε γύρω στα 10 λεπτά. Το θέαμα με τους κεραυνούς στο Ηράκλειο ήταν εντυπωσιακό, με τα δεδομένα να καταγράφονται και από το δίκτυο ανίχνευσης αστραπών ΖΕΦΣ του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Από σήμερα Παρασκευή αναμένεται πλέον ότι το βόρειο ρεύμα παίρνει σειρά και από τις μεσημβρινές και μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής θα σημειωθούν βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές βόρειες κυρίως του νησιού. Πολλοί ώρες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν χθες βράδυ σε Αγία Πελαγία και σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, βλάβες οι οποίες αποκαταστάθηκαν σταδιακά από τα συνεργεία της ΔΔΕ. Στις αλλαγές στο σκηνικό του καιρού, καθώς και στα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο νησί μας, αναφέρθηκε ο Μανώλης Λέκας. Η χθεσινή αστάθεια της Πέμπτης ήταν μια πραγματικά μεγάλη απρόσμενη έκπληξη, καθότι έδωσε αρκετά καλά βροχομετρικά σε ολόκληρο το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Ακόμα και στην πόλη σημειώθηκαν ύψη βροχής από τα 8 έως και 15 χιλιοστά, ενώ στην ενδοχώρα το ύψος βροχής έφτασε κατά τόπους μέχρι και τα 28 χιλιοστά. Στην Επισκοπή Ηρακλείου είδαμε τα ύψη βροχής να φτάνουν στα 28 χιλιοστά. Στη Νεάπολη του Λασιθίου είδαμε τα 15 χιλιοστά. Χθες βράδυ φρεάται ο λιμάτος στην οδό Σκουλά υπερχείλησε, σύμφωνα με τον Μαρίνο Πατακό, με αποφρακτικό μηχάνημα να σπέβει στο σημείο, καθώς και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, όπου υπήρχε έντονη ανησυχία από δημότες. Τρία φραξίματα λογικά των λιμάτων. Προληπτικά το κάνουμε, επειδή μας είπαν ότι έβγαζε νερά τα άλλα φρεάτια πιο πάνω. Σκουλά και ποιες άλλες περιοχές πήγατε? Αλικαρνασσό, εδώ στην Κνωσού και στην παλιά ΔΕΗ.